Η εταιρεία θελοντών αιμοδοτών Τραγιανούπολης Αγία Γλυκερία πραγματοποίησε τελετή κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας με τη συμμετοχή των μελών της αλλά και των πολιτικών αρχών της περιοχής. Πάτε Ρώσιε, ηκέτε βεδόρισας θέμη το μέγα έλεος, ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Καταθέσαμε 445 μονάδες και καλύψαμε 87 ασθενείς με 85 μονάδες. Για να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα βοήθησαν κάποιοι και κάποιες στις εκδηλώσεις που κάναμε. Πρώτη εκδήλωση, το Γενάρη κόψαμε βασιλόπιτα και είχαμε εκλογές. Δεύτερον, αρτοκλασία στην γιορτή της Αγίας Γλυκερίας του Μάιο που έχουμε και το όνομά της. Τα τέλη Μαΐου παρευρεθήκαμε στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ποσέα στην Αθήνα. 14 του Ιούνιου, Παγκόσμια Μέρα του Εθελοντή Αιμοδότη, διοργανώσαμε εκδήλωση στον οικισμό της Μαΐστρο. Μέσω ΕΣΠΑ είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το τρέχει το Πανεπιστήμιο Ξάνθης. Μαζί με, είναι διασυνοριακό μαζί με την Βουλγαρία. Και μέσα σε αυτό το πρόγραμμα εντάσσονται και κάποιοι σύλλογοι αιμοδοτών. Μέσα σε αυτούς τους συλλόγους είμαστε και εμείς. Και επειδή πρέπει να έχουμε μια απόδοση περίπου του 10% των χρημάτων που θα μας δώσουν για να κάνουμε αυτά τα οποία ζητήσαμε να κάνουμε, αυτός ο χώρος θα αλλάξει παντελώς, θα το δείτε όταν θα τελειώσει αυτό το πρόγραμμα, αλλά θα τελειώσει μετά από 2-3 χρόνια, πρέπει να έχουμε αυτό το 10%. Και όταν θα είναι αυτό το 10% γύρω στις 4.000-4.500, δεν μπορούμε να βγαίνουμε τελευταία στιγμή και να ζητιανεύουμε, θέλουμε αυτά τα λεφτά, θέλουμε αυτά. Γι' αυτό ζητάμε από το Δήμο, ζητήσαμε με τον Δήμαρχο, είπε θα μας στηρίξει, μας έδωσε περισσότερα λεφτά από πολιτιστικούς συλλόγους που είχε δώσει πάνω σε αυτό το θέμα. Παράλληλα, τιμήθηκαν και νεότερα μέλη του συλλόγου για την έως τώρα προσφορά τους και για το παράδειγμα που δίνουν στη νέα γενιά. Ο πρόεδρος της εταιρείας εθελοντών αιμοδοτών Τραγιανούπολης προχώρησε και στον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό της χρονιάς. Το αίμα που δεν πουλιέται, που δεν έχει μπει στην αγορά ευτυχώς ακόμα, που και να έχει λεφτά όπως ανέφερε τα περιστατικά ανοιχτής καρδιάς ή της γυναίκας, δεν θα βρίσκει και δεν είναι αυτή η λογική. Πιστεύουμε ότι επηρέασε όλη η κατάσταση η οικονομική και αυτών των τομέων. Το ότι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, στην αιμοδοσία, υπάρχουν 4-5 γιατροί, είναι μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια. Όπως ξέρετε, το σύστημα υγείας στη χώρα όλα αυτά τα χρόνια το πλήρωσε πολύ άσχημα. Κινδύνευσε να φαλυρίσει, όπως λένε στην μωρική γλώσσα. Κινδύνευσε να μην υπάρξει, να καταρρεύσει. Έχουμε υπόψη μας ότι στηρίζουμε μια κατάσταση με νύχια και με δόντια. Έχουμε πολλές ελλείψεις. Αυτά που είπε ο πρόεδρος είναι λίγα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Λόγω ανηλυμένης υποχρέωσης ο Δημήτρης Ορίζος, ο άλλος βουλευτής, είναι σε κάποια άλλη εκδήλωση. Γι' αυτό τον εκπροσωπώ εγώ. Ανέφερε ο βουλευτής μας, ο ΠΕΗΣΑΣ, αυτά τα οποία είναι και τα είπε πολύ επιγραμματικά. Θα ήθελα να δώσω εγώ πάρα πολλά συγχαρητήρια στον κάθε ένα ξεχωριστά αιμοδότη. Τα 10 λεπτά από τη ζωή του καθένα από εμάς που προσφέρουμε, προσφέρουμε ζωή. Θα πρέπει να υπάρξει μια κινητοποίηση ακόμη μεγαλύτερη. Είμαστε σε πολύ μικρό βαθμό προσφοράς μονάδων αίματος. Με όλους τους άλλους φορείς εθελοντικής αιμοδοσίας του νομού, πράγματι δίνεται την ευκαιρία στο νομό μας να πρωταγωνιστεί πανελλαδικά και όπως προηγουμένως περιγράψατε μετά από το νομό Θεσσαλονίκης είναι ο νομός μας. Επίσης σε όλους εσείς που είσαστε εθελοντές αιμοδότες, μεταξύ των οποίων και ομιλών, δίνετε με την θεάρεστη πράξη σας ζωή, χαρά και ελπίδα, όπως ακριβώς λέει εδώ και το μήνυμα. Το μήνυμα του συλλόγου σας. Δηλώνω συμπαραστάτης και στο σύλλογό σας, αλλά και σε όλους εσάς, ξεχωριστά που επιτελείτε ένα σημαντικό κοινωνικό έργο. Καθότι εγώ ήμουν στο Σύλλογο Μοδοτών,
Τσάρτες και είχα εμπειρία. Η πρώτη συνάντηση που έκανα πριν κανορκιστώ ήταν με το Σύλλογο Μοδοτών της Αλεξανδρούπολης. Τους υπόλοιπους συλλόγους δεν είχα δυνατότητα να δω, δεν ζητήσανε. Είναι το Συλλόγο του Δημοτήχου και το Συλλόγο των Φερών που έχουμε συνεργασία. Την επισήμαση της Δετάρτη ευχαριστώ από τα τμήματα και θα το προσπαθήσουμε. Χάρη στη δικιά σας προσπάθεια μπορέσαμε και καλύψαμε και φέτος τις ανάγκες των εθελοντών αιμοδοτών, τις ανάγκες των ασθενών σε αίμα, ανάγκες τις οποίες προσπαθούμε και να τις μειώσουμε. Και φέτος μπορέσαμε και ανταποκριθήκαμε σε όλα τα καλέσματα των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών της περιοχής μας. Δηλαδή, οπουδήποτε μας κάλεσε Σύλλογος Αιμοδοτών, παντού πήγαμε. Οπότε δεν υπάρχει μια πρόσκληση που δεν μπορέσαμε να την καλύψουμε. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια δυσκολία, τα απογέματα των καθημερινών είναι κλειστά, τα κλειστή αιμοδοσία, γιατί οι προηγούμενες διοικήσεις κόψαν τις εφημερίες των γιατρών. Και σήμερα προσπαθούμε, η αιμοδοσία της Αλεξανδρούπολης έχει μια ιδιαιτερότητα, ότι είναι η μόνη αιμοδοσία στη χώρα η οποία δουλεύει Σάββατο και Κυριακή απόγευμα. Δεν υπάρχει κάτι στη χώρα που να δουλεύει Σάββατο απόγευμα και Κυριακή απόγευμα. Και προσπαθούμε εκείνες τις μέρες να υποδεχόμαστε τους αιμοδότες οι οποίοι δεν μπορούν τις υπόλοιπες μέρες να δώσουν αίμα, που δεν υπάρχει ούτε ουρά εκείνες τις μέρες, ούτε μεγάλη προσέλευση που θα θέλαμε να είναι πολύ περισσότερη, ενώ το Σάββατο πρέπει να είναι πολύ η προσέλευση και υπάρχει και δυσκολία στον κόσμο να τον εξυπηρετήσουμε. Τις Σάββατο απόγευμα, Κυριακή απόγευμα και Κυριακή πρωί είμαστε χαλαρά να δεχτούμε όποιους αιμοδότες θέλουν να δώσουν αίμα.